ευχαριστώ κύριε Καστάνη. Κυρίες και κύριοι, μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κόβεται vintage measures, ακούγεται ιδεαλιστικό, τι ωραίο, ένα εργαλείο για την αποφυγή της έκρησης κτλ. Και βλέπετε, εάν παρακολουθήσουμε τα κείμενα και τις ακολουθίες των κειμένων, τι τραυματικά προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε, ίσως οι δύο ομιλητές μας κινήθηκαν σε διαφορετικά θέματα, αλλά πάνω σε άξονα ο οποίος απασχολεί και την Ελλάδα. Άρα έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε να θέσει ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσαν ίσως να απαντήσουν και οι δύο. Κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Ούρσουλα Κωνσταντούλα, είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ομιλίες σας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Έχω αρκετές ερωτήσεις, αλλά θα αρχιστώ σε δύο. Αρχικά, στο θέμα του Κυπριακού. Δεδομένου ότι το θέμα των εγγύησεων και το θέμα της αποχώρησης των στρατευμάτων είναι ένα πάγιο πρόβλημα, δεν δημιουργήθηκε τώρα στη Γενέβη. Θεωρείτε ότι η ελληνική στάση, αλλά η ίδια η έναρξη των διαπραγματεύσεων ήρθε σε μια κατάλληλη συγκυρία, αλλά και η στάση των Ηνωμένων Εθνών και η επιμονή τους να βρεθεί μια λύση αυτή τη στιγμή ήταν βοηθητική στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Και έπειτα στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θεωρείτε ότι η τουρκική επιθετικότητα θα μπορεί να αποτελέσει στοχοπέδι στο νέο τρίγωνο συνεργασίας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, δεδομένου της τουρκικής επιρροής που είναι συνεχώς εξελισσόμενη σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα της Γενέβης, αν τέτοιγε έγκαιρα, μπορώ να σας πω μόνο το εξής. Ήταν για πρώτη φορά που τέτοιγε με τόσο σαφήνεια και όπου για πρώτη φορά δυσκόλεψε φοβερά την τουρκική πλευρά. Και τα επιχειρήματά μας ήταν φοβερά ισχυρά. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι μια χώρα πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών ή πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τελεί υποπροστασία? Αυτό δεν είχε τεθεί με τόσο σαφήνεια ποτέ. Το θέμα επίσης της αποχώρησης των στρατευμάτων είναι conditio sine qua non, που λέμε στο ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν μπορεί να εννοηθεί ανεξάρτητο κράτος. Και το θετικό θα έλεγα ανεξάρτητα ότι δεν τελεσφόρησε ήταν αφενός μεν ότι θέσαμε συγκεκριμένα θέματα η ελληνική πλευρά και αφετέρου αποκαλύφθησαν, μάλιστα άκουμψα οι τουρκικές διαθέσεις. Γιατί ο κύριος Υπουργός του Εξωτερικών, ο κ. Σαββούσοπλου, είπε στους δημοσιογράφους, έχοντας χάσει την ψυχραιμία του, ότι μην περιμένετε να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Αυτά ήταν μια διπλωματική ήττα της τουρκικής πλευράς και θα έλεγα ότι οφείλουμε πάντοτε στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε να είμαστε συγκεκριμένοι, αλλά με επιχειρήματα τα οποία πείθουν και είναι ισχυρά. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κι εγώ κάτι. Άμα δούμε λιγάκι την ιστορία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα δούμε ότι όποτε η Ελλάδα πήγε και τα έβαλε ένα προς ένα με την Τουρκία, βγήκε χαμένη. Δηλαδή βγήκε, άμα πάμε ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897, βγήκαμε χαμένη. Συμμαχία 1912, βγήκαμε κερδισμένη. Πάμε στο 1922, βγήκαμε χαμένη. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων χρειάζεται μία συνεργασία για να μπορέσει να αντεπεξέλθει πάνω σε αυτήν την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και μάλιστα λέω και το εξής. Έχω μεταφράσει λιγάκι τη στρατιωτική ισχύ με τη φυσική. Και λέω F ίσον M επί α. Ισχύς, δύναμης ίσον
M που είναι η μάζα, ο όγκος του στρατού λοιπόν, επί α που είναι οι πολλαπλασιαστές ισχύους. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο μη και οι Τούρκοι έχουν συγκεκριμένο μη. Δηλαδή έχουν συγκεκριμένο όγκο δυνάμεων. Για να το εξισορροπήσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, πρέπει να πάμε σε πολλαπλασιαστές ισχύους. Τι είναι αυτό? Παραδείγματος χάρη, έχετε ένα πυροβόλο το οποίο μπορείτε να κάνετε βολή ένα βήμα την ώρα, ένα βήμα το λεπτό. Και κατά αυτόν την εκπαίδευση θα το κάνετε δύο βήματα το λεπτό. Αυτό είναι πολλαπλασιαστής ισχύους. Τελευταία μεγάλη προσπάθεια που έγινε ήταν που πήγαμε στο διακλαδικό δόγμα και στη διακλαδική δομή των δυνάμεων. Αυτό πραγματικά αυξάνει αρκετά το α. Αυξάνει λοιπόν την ισχύ μας. Εάν τυχόν μπορέσουμε και κατορθώσουμε και αυξήσουμε αυτό το α ακόμη περισσότερο με δεδομένο το μη, τότε σημαίνει ότι η ισορροπία μας θα είναι καλύτερη. Συμμαχίες λοιπόν. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω το εξής. Για το θέμα της εξαίρεσης της Τουρκίας, ο κύριος Καστάνης ήταν στρατηγικός μου σύμβουλος. Έκανε μια εξαίρετη δουλειά όπου μπόρεσε να τεκμηριώσει τι δυνάμεις είχαν οι Τούρκοι στη ζώνη εξαίρεσης. Όντως από ελληνικής πλευράς δεν είχε τεθεί ποτέ το θέμα. Τέτοια επί των ημερών μου, όχι γιατί είχα συλλάβει το μεγάλο πρόβλημα, μας δόθηκε και η δυνατότητα. Η δυνατότητα ήταν η εξής. Αποφασίσαμε στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνος για more predictability and more transparency. Μεγαλύτερη προβλεπτικότητα και μεγαλύτερη διαφάνεια. Και ακριβώς αυτό επωφεληθήκαμε και είπαμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προβλεπτικότητα όταν η Τουρκία έχει μια ζώνη όπου ανατρέπεται η αντίποτε ισορροπία μεταξύ των χωρών. Ξέρετε, το όπλο του δικό σου στη διπλωματία πρέπει να το πείσεις ότι είχε πρόβλημα και το αλλού. Έτσι μπορέσαμε και επίσημα. Αλλά επίσης θα ήθελα να προσθέσω κάτι, επειδή είναι και επίκαιρο και έχει σχολιαστεί πολύ τελευταία. Διπλωματία χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι νοητή. Και τα δύο συμβαδίζουν. Κάποιος είπε τι χρειάζεται η αναβάθμιση στον F-16 όταν δεν έχουμε αστεροφόρα. Και θα έλεγα ότι οι Άγγλοι λένε first things first. Χωρίς ισχύ, ισχυρά και ισχυρά ένοπλες δυνάμεις, η διπλωματία είναι αδύναμη, όπως βασικά αδύναμες είναι και ένοπλες δυνάμεις χωρίς ισχυρή διπλωματία. Γι' αυτό το είχε πει ο Καος Θερλής, άριστα, όπως είχε πει, ότι είναι οι στρατιώτες πρέπει να πολεμάνε, αλλά μετά που θα τελειώσει ο πόλεμος, πάλι η πολιτική, η διπλωματία θα ρυθμίσει τα πράγματα. Άρα, είμαστε μαζί ένα πακέτο. Ένοπλες δυνάμεις, ισχυρές, αποτρεπτική δύναμη και καλή και αποτελεσματική διπλωματία που να μελετάει, να προβλέπει και να βλέπει το κλίμα το διευνές, τι μας ευνοεί και τι δεν μας ευνοεί. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι. Από το 1821 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα ποτέ δεν μίκρινε. Η Ελλάδα, όχι ο Ελληνισμός, γιατί δεν τα μπλέκουμε. Γιατί ο Ελληνισμός σαφώς μίκρινε, σαφώς ήρθε αρκετός κόσμος μέσα στην Ελλάδα, αλλά τα σύνορα της Ελλάδος πότε. Γιατί... Η καθαρή καταστροφή. Ήταν ποτέ Ελλάδα? Θέλω να πω ότι φτάσαμε ήταν... από όχι. Λοζάνη. Ήταν η Ελλάδα, μπήκε μέσα στα σύνορα της Ελλάδος η Σμύρνη. Γιατί δεν μπήκε, μιλάμε για εντολή. Εντολή, σε... και τι πράγμα εντολή. Τι εντολή ήταν? Ότι μετά από 5 χρόνια θα κάνανε... ναι, επομένως δεν μπορούμε να πούμε... Ναι, μεν ήταν μια καταστροφή, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν... η Ελλάδα, η πατρίδα, το κράτος δεν μίκρινε. Δεν μίκρινε, δεν έχασε. Η Τουρκία αντίθετα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διαρκώς μειώθηκε.
Άρα αυτό οφείλει. Στολή ελληνική υπήρξε στη Σμύρνη. Ήταν ένστολο, ήταν στρατιωτικό. Στρατιωτικό διοικητή. Θέλω να πω το κράτο ήταν παρόν. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ και σε ποιο πράγμα δεν συμφωνώ. Δεν ήταν όρια του ελληνικού κράτου. Μπορεί να ήταν παρόν, αλλά δεν ήταν όρια του ελληνικού κράτου. Για να μην μπλέκουμε τον ελληνισμό με την Ελλάδα. Στολή ελληνική και σε Κρυμαία. Δεν το συζητάμε. Ναι, όχι για να ασκήσει διοίκηση. Έχει διαφορά. Ναι. Αποτελεσματική κυριαρχία ασκήσαμε. Κατοχική δύναμη. Λεγόταν κατοχικό στρατό. Έτσι λεγότανε. Ναι. Και περιμέναμε να γίνει. Αλλά με εντολή. Ναι, με εντολή. Δεν είναι να τη λέμε. Κοινωνία των εθνών. Ναι, με τι σημασία ότι χάσαμε την εντολή και σημαίνει ότι χάσαμε έδαφο. Χάσαμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε το έδαφο. Σωστό. Συμφωνώ μαζί σα. Αλλά η Ελλάδα, το σύνορα τη Ελλάδο δεν μίκρινα. Δεν μίκρινα. Δεν επιτέθηκε η Τουρκία για να μα πάρει, ξέρω εγώ, τη Θράκη επάνω που είχε κατοχυρωθεί με τη συνθήκη του 19. Σωστό αυτό που λέτε. Επιτρέψτε μου το εξή. Ναι. Συνηθίζουμε να λέμε στο Αριστοτέλειο ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ναι. είναι η συνέχεια του Πανεπιστημίου στη Σμύρνη, το οποίο δεν μπόρεσε τελικά να λειτουργήσει και το σχέδιο όλο αυτό, γιατί εμείς θα κάνουμε πανεπιστήμιο ναι, στη Σμύρνη. Ναι. Ωραία. Σωστό. Το πανεπιστήμιο αυτό λοιπόν δεν λειτουργήσε στη Σμύρνη, το λειτουργήσαμε στη Θεσσαλονίκη μετά από Πρωτοβουλία Παπαναστασίου, Βενιζέλου κτλ. Θέλω να δείξω ναι. ότι υπήρχε, αν θέλετε, η σκοπιμότητα ή η διάθεση από την ελληνική πολιτεία να μεταχειριστεί το έδαφος της εντολής που δεν ήταν καθορισμένο. Ναι. Έτσι. Ναι. Που δεν ήταν σαφή τα σύνορα τα οποία ελέγχαμε εμείς με βάση την εντολή, να το αντιμετωπίσουμε ως ελληνικό έδαφος. Ναι, ξέρετε γιατί. Ξέρετε τι πήγε να κάνει. Αυτό που πήγε να κάνει είναι να φέρει κόσμο εκεί πέρα, ελληνικό πληθυσμό, ούτως ώστε όταν θα γινόταν οι εκλογές, οι ανάλογες εκλογές, εάν θα πρέπει να είναι ελληνικό έδαφος ή δεν πρέπει να είναι ελληνικό έδαφος, να υπάρχαν Έλληνες. Γιατί εκεί πέρα, αν θυμάστε τα δημογραφικά, δεν ήταν. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι. Εντάξει. Έχουμε φύγει λιγάκι. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ενιανής να μην είπε και μια ερώτηση. Ο κύριος εκεί πέρα, εσείς, και εκεί πέρα πίσω βλέπω, προπληρώνει. Δύο ερωτήσεις. Μία στον στρατηγικό, ας το πω έτσι, αν βλέπετε, και μία στον διπλωμάτη. Και μάλιστα, τις έχω θέσει και σε μία άλλη εκδήλωση, αλλά θα ήθελα να ακούσω την δική σας την θέση. Ξεκινώντας από εσάς, κύριε καθηγητά, με αυτό το F ίσον M B Α, βλέπετε δυνατότητες να διατηρηθεί μια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όχι σε ό,τι αφορά τη ΜΑΖ. Αναφερθήκατε στο Α, αλλά το Α, αν κατάλαβα καλά, επηρεάζεται πάρα πολύ και από τα συστήματα, τα οπτικά και μάλιστα τα έξυπνα. Ακούμε τώρα S400, ακούμε και κάτι παραπάνω. Πώς εκτιμάτε αυτή την περίπτωση? Και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Η άλλη ερώτηση είναι προς τον διπλωμάτη. Η Τουρκία με τις συνεχείς και μάλιστα σε βάθος χρόνου, σε πολύ χρονικό διάστημα παραβιάσεις, μήπως τελικά υποθεμελιώνει ένα γεωπολιτικό τελεσμένο, έστω και αν δεν υπάρχει νομιμοποίηση από διάφορα κράτη, αλλά ούτε και κατά δίκαια από τους εταίρους. Θέλετε να εννοείτε ότι προσπαθεί να δημιουργήσει. Όχι, μήπως κιόλας κάποια φορά να γίνουν διαπραγματεύσεις με αυτό που κάνει για τόσα χρόνια, υποθεμελιώνει ήδη γεωπολιτικό τετελεσμένο. Στο Αιγαίο, αυτό που γίνεται. Διεκδικώντας. Βέβαια. Συγγνώμη, είναι λίγα χρόνια. Και δεν νομιμοποιείται βέβαια από κάποιες χώρες, αλλά δεν έχουμε και καταδίκη από τους όποιους εταίρους. Καταδίκες έχουν υπάρξει, ότι οι παραβιάσεις δεν πρέπει να υπάρξουν, αλλά σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις... Να έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Πρακτικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να υπάρξει αν παρενέβαινε κάποιος δυναμικά ή πολιτικά και τους εξανάγκαζε να μην το επιθυμούν. Αλλά όμως το αδύνατο σημείο της Τουρκίας είναι ακριβώς αυτό που την εκθέτει, γιατί τα δικαιώματα τα κυριαρχικά της Ελλάδος στο Αιγαίο στηρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις.
αμφισβήτηση διεθνών συμβάσεων, όπως είναι η Λοζάνη, δεν αντέχουν ούτε σε νομική, ούτε σε πολιτική κριτική. Γιατί η αλλαγή της κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αλλάζει ποτέ ακόμα κι αν ισχύει το Rebus Sic Stantibus. Το Rebus Sic Stantibus είναι μια, για τους διεθνολόγους είναι γνωστό, ως ούτως εφόντων των πραγμάτων, όσο τα πράγματα παραμένουν έτσι. Η εδαφική κυριαρχία δεν αλλάζει ακόμα και αν αλλάξουν οι συνθήκες. Άρα η Τουρκία προβαίνει σε παραβιάσεις όχι για να θεμελιώσει δικαιώματα, να αμφισβητήσει τα δικά μας τα δικαιώματα. Πρώτο βήμα. Βέβαια. Να αμφισβητήσει τα δικά μας τα δικαιώματα. Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι δύο οι λύσεις. Η μία είναι η στρατιωτική που πραγματοποιείται δια των αναχαιτήσεων, καθημερινώς η δική μας πιλότητα, προβαίνουν σε αναχαιτήσεις. Αμφισβητούν δηλαδή τις παραβιάσεις. Αυτό βέβαια στα πλαίσια του ΝΑΤΟ οπωσδήποτε συζητείται ότι πού μπορεί να οδηγήσει ένα τυχαίο γεγονός. Και σε πολιτικό επίπεδο, διπλωματικό, υπάρχουν επανειλημμένως οι ενημερώσεις των ξένων καγκελαριών για τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Η Τουρκία σήμερα δεν αμφισβητεί κανένας, είναι η πιο απομονωμένη χώρα που μπορεί να υπάρχει στον Ευρωασιατικό. Μάλιστα έχει απεμβολήσει και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Έχει δημιουργήσει τέτοιο κλίμα που πλέον δεν το κρύβει καμία χώρα, μόνο φανερά η Αυστριακή, που λένε πλήρης ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εφικτή ούτε επιθυμητή. Μήπως κάνουμε ακόμη μια δυνατότητα μοχλού πίεσης. Εμείς επιμένουμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Εάν απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μόνη χώρα που στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, είναι η Ελλάδα. Αλλά όχι όμως χωρίς προϋποθέσεις. Το είπε και ο κύριος Κοντζιάς προχθές, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι, υπό τον όρο ότι θα γίνουν σεβαστές οι αρχές της Κοπενχάγης. Μόνο υπ' αυτές τις συνθήκες, γιατί τελικά μια ειδική σχέση που θα έλαβε πολλές χώρες με την Τουρκία για πολλούς και διαφόρους λόγους μπορεί να οφθήσει σε τέτοια κατάσταση που να είναι και τα πρόβατα σωστά και ο λύκος χορτασμένος, όπως λέμε εμείς στην Ήπειρο. Δηλαδή η Τουρκία να πάρει δικαιώματα και να μην έχει υποχρεώσεις. Αυτό κάτι τέτοιο δεν συμφέρει στην Ελλάδα. Εμείς λέμε ναι, ευρωπαϊκή προοπτική υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σεβαστές οι αρχές της Κοπενχάγης. Έχουμε και μια ιδιόμορφη κατάσταση στην Τουρκία. Η Τουρκία, εάν θέλετε, προσωπική μου αντίληψη είναι, για να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά του κυρίου Ερντογκάν και πώς ο κύριος Ερντογκάν στηρίζεται από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Αναφίβολα ο κύριος Ερντογκάν είναι μια χαρισματική πολιτική προσωπικότητα. Τώρα, πώς αντέχει και δεν αμφισβητείται. Για ένα λόγο, βασικά, έχει πείσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας ότι η χώρα κινδυνεύει. Και ποιος είναι ο κίνδυνος για την Τουρκία? Η Ελλάδα τώρα είναι στην πλέον πλεονεκτική θέση διπλωματικά, γιατί έχει ενισχύσει τη διπλωματική της εκπροσώπηση και τη συνεργασία με ισχυρές χώρες, ενώ αντίθετα είναι η Τουρκία είναι άκρως απομονωμένη. Αυτά τουλάχιστον προκύπτουν και από τα γεγονότα και από τις διάφορες συζητήσεις που γίνονται και από τις αντιδράσεις που παρουσιάζουν στις ξένες καγκελαρίες μέχρι και πάνω στην Αμερική. Θα ήθελα να σας για το Α που λέγαμε, για τους υπολογιστές ισχύως. Εδώ δύο παράμετρα. Μία παράμετρο πράγματι είναι τα οπλικά συστήματα.
όσο πιο εξελιγμένα είναι τα οπλικά συστήματα, τόσο πιο ναι, έξυπνα κτλ. Πράγματι σου δίνουν περισσότερη ισχύ. Αυτό όμως δεν φτάνει. Αυτό πρέπει να μπει μέσα στον τρόπο χρήσης αυτών των πραγμάτων. Αυτό που θα λέγαμε στην πολεμική τέχνη. Πρέπει να μπει μέσα στον τρόπο τον επιχειρησιακό. Γι' αυτό και λέγαμε παλιότερα ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει πολλά πράγματα, αλλά μέχρι να τα αξιοποιήσει και να τα βελτιστοποιήσει, θέλει κάποιο χρόνο. Ανάλογα και εμείς. Καλά τα οπλικά συστήματα, αλλά θέλουμε κάποιο χρόνο και να αλλάξουμε κάποιους τρόπους επιχειρησιακούς. Ένα δεύτερο. Όλα δεν είναι οπλικά συστήματα. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε το Blitzkrieg. Το Blitzkrieg οι Γερμανοί αλλάξανε όλο το σχέδιο μέσα στις 24 ώρες. Αυτό δεν είναι θέμα ούτε οπλικού συστήματος ούτε τίποτα άλλο. Αυτό είναι σαφέστατα ένας ισχυρός πολλαπλασιαστής ισχύος, η ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Αυτό λοιπόν θα αυξήσει πάρα πολύ το Α. Και το κυριότερο είναι να υπάρχει ένα σύστημα για όλους. Δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα για όλους μέχρι το 2001 που λήφθηκε η απόφαση. Ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία ήταν περίπου μεταξύ τους, θα πω λίγο χοντρά τη λέξη, υπεραυτιστικοί. Δηλαδή εντάξει, τις συζητούσανε, αλλά αυτά λέγανε θα γίνουν όταν θα κηρυχθεί ο πόλεμος. Τώρα γίνουν στην πράξη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο αρχιστράτηγος, που είναι ο αρχηγός για ΕΘΑ, έχει στα χέρια του όλες τις δυνατότητες για να μπορέσει να ασκήσει κάποια διοίκηση και να ασκήσει κυρίως την επιχειρησιακή του διοίκηση και να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα, το Α ως προς το Ε. Το κάνει η Τουρκία. Φυσικά το κάνει. Ποιος το κάνει καλύτερα. Εννοείται. Εννοείται. Κύριε Σαριανή. Κύριε Πρέσβη, δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση έχει να κάνει, δύο πολύ σύντομα. Μία θα έκανα, αλλά είδα πως έδωσε μεγάλη έμφαση ο κύριος Πρέσβης στο γεγονός ότι για πρώτη φορά τέθηκε με τόση επίτηση το ζήτημα των εγγυήσεων. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου δώσετε μια. Όχι, αν μπορείτε, μπορείτε προφανώς, αλλά αν μπορείτε να μπείτε τόσο βαθιά, είναι σωστό, να εξηγήσετε για ποιο λόγο το κάνει τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών. Αν λέω τώρα εγώ, αυτό οφείλεται και παράδειγμα στο Brexit και στο γεγονός ότι ατονεί το ενδιαφέρον της Μεγάλης Βρετανίας γύρω από την Κύπρο και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την άδεια στην Κύπρο να διαπραγματευτεί χωριστά με την Μεγάλη Βρετανία τα ζητήματα που τους αφορούν. Και το δεύτερο, παρουσιάσατε το τόξο των σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες γύρω, αλλά κάνατε ένα αλματάκι στη Βουλγαρία. Ή δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα με τη Βουλγαρία, ή αν τα έχουμε λύσει, τότε είναι ένα καλό μοντέλο αυτό των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, προκειμένου να διευθετήσουμε τα ζητήματα με τα υπόλοιπα κράτη, ειδικά της Βαλκανικής. Για το πρώτο θα σας απαντούσα μονολεκτικά. Κάλεω αργά, παρόποτε. Σε σχέση με τις διπλωματικές συνεργασίες στα πλαίσια μιας πολιτείας της πολιτικής, ιδιαίτερα με την Βουλγαρία, έχει επανειλημμένα τονιστεί και από τις δύο πλευρές ότι το επίπεδο των σχέσεών μας είναι άριστο. Άρα δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με την Βουλγαρία. Είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε μου, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Μαΐλης, είμαι ψυχίατρο και θα μεταφράσω μια σχετική επιστήμη. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση επιχειρησιακού, ας πούμε, μεθοδολογικού χαρακτήρα. Αναφέρθηκαν πάρα πολύ πιστικά και ουσιαστικά διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αναφέρθηκε επίσης και η επίπτωση της κρίσης στο πώς, στην όξυνση και στην επίταση αυτών των προβλημάτων, μια κρίση από την οποία δεν βγούμε ποτέ. Άλλα κράτη, όπως είναι το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντλούν από κάθε τομέα, από κάθε γνωστικό αντικείμενο ανθρώπους για να τους βοηθήσουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Έχουν ομάδες ψυχολόγων, ομάδες ψυχιάτρων, ομάδες αναλυτών, με τρόπους που βάζει φυσική, πολιτικά συστήματα, δίκτυο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό τους βοηθάει στο να θέσουν και να λύσουν καλύτερα τα προβλήματά τους. Ήθελα να σας ρωτήσω, για να μην μιλούμε μόνο για τα προβλήματα, αλλά για να προχωρήσουμε γρηγορότερα τις λύσεις σε αυτή τη δύσκολη περίοδο,
τι δυνατότητες υπάρχουν να γίνει κάτι τέτοιο από τη δική μας χώρα για να κρατήσει και ένα μέρος από ικανούς ανθρώπους που αγαπούν και αυτού του είδους τα θέματα μέσα στη χώρα και να μην τους χάσει. Γιατί είναι στρατιωτικό. Όχι, είναι εθνικό. Είναι πολιτικό. Είναι και για το πρίγμα. Θα δυσκολευόμουν να σας απαντήσω. Γιατί σαν ψυχίατρος μπαίνετε πολύ βαθιά στα πράγματα και στην ψυχή του ανθρώπου. Στα στρατιωτικά θέματα και στα διπλωματικά, δυστυχώς, δεν ισχύει πολύ η ψυχιατρική. Ισχύει η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η καλή προετοιμασία. Αλλά βεβαίως καλά είναι και να γίνεται η αυτοκριτική για να δούμε τα ασφάλματα που έχουμε διαπράξει και να αποφύγουμε άλλα στο μέλλον. Σε επιχειρήσει, τελειώσαμε. Τότε εγώ λίγο θέλω να την αντιστρέψω την ερώτηση. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι ζήτημα ταυτότητας, αν κατάλαβα καλά. Ζήτημα ταυτότητας, ελληνικής ταυτότητας. Η ελληνική ταυτότητα, λοιπόν, επιτρέπει τέτοιου είδους προοπτικές. Παραδείγματος χάρη, η ελληνική ταυτότητα επιτρέπει στρατηγικές. Επιτρέπει. Ή περιμένουμε, ξέρω εγώ, ας πω, πολύ κοντρά στο πόντο, Πανάβα θα μας το λύσει. Το επιτρέπει. Αν το επιτρέπει, μπορούμε, σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Μήπως σε ορισμένα πράγματα έχουν μπει κάποιες αμετάβλητες ιεραρχίες, οι οποίες είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν. Μήπως έχουν μπει τέτοια πράγματα. Σε κάποια οργανισμούς. Σε κάποιο άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πάνω τώρα στο γραφείο του κ. Τσεκούρα λέγαμε περί Ανατολής και Δύσης. Έχουμε λύσει πλήρως το ζήτημα ότι ανήκουμε στη Δύση. Το έχουμε λύσει. Όλοι οι οργανισμοί πιστεύουν ότι ανήκουμε στη Δύση. Το πιστεύουμε. Απλά πράγματα. Δηλαδή για να βρούμε λύση δεν ξέρουμε πού ανήκουμε. Άμα δεν ξέρουμε πού ανήκουμε, πώς θα βρει τη λύση. Βέβαια το καράβι στρίβει. Το καράβι στρίβει δυτικά. Και πολύ ορθά. Και πολύ ορθά. Και μάλιστα ένα πράγμα που έλεγα επάνω είναι ότι δύο πρωθυπουργοί τελείως διαφορετικών παρατάξεων. Ο ένας είπε ανήκουμε στη Δύση, νομίζω το 82, και ο άλλος ήταν ο Τσίπρας που το είπε το 2015 στην Ακαδημία Αθηνών. Δηλαδή βλέπουμε μια ταύτιση, ένα κοινό background, ότι πλέον το καράβι πάει δυτικά. Αυτό που πάει δυτικά, οι οργανισμοί, και αυτοί που έχουν ισχύ, οι οργανισμοί, το πιστεύουνε, πάμε δυτικά. Ή υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι αληθωρίζουν ανατολικά. Ή υπάρχουν ακόμη και μέσα στο πανεπιστημιακό κατεστημένο άνθρωποι που μιλάνε για οικουμενικότητα, που μιλάνε ότι το μοντέλο της Ελλάδος είναι το που μας έφερε ο Κοραής ήταν στενό και χρειαζόμασταν να ήταν οικουμενικό το μοντέλο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι ξέρετε το αυτοκρατορικό μοντέλο, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η ταυτότητα η ελληνική δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι δυτική. Έχει ήδη απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Ναι, έχει απαντηθεί. Δεν λέω ότι δεν έχει απαντηθεί. Ξέρετε πότε. Είναι πολύ ξέρετε πότε. Ναι, βεβαίως. Όταν δύο λέξεις θα σας πω. Ναι. Ταξίδινα τύχη. Ταξίδινα. Να σας, τότε να σας πω κι εγώ μια άλλη περίπτωση. Ξέρετε πότε τέθηκε ξανά το ζήτημα αυτό. Ξέρετε πότε. Κάλιο Τούρκικο φακιόλι παρά παπική τιγάρα. Τι κάναμε τότε. Ταξίδινα τύχη. Η παπική τιάρα. Κύριε, θα σας πω, εάν πάτε στην Κέρκυρα και στα Εφτάλισσα, θα ακούσετε Μπελκάντο. Αν έρθετε στην υπηρετική Ελλάδα, θα ακούσετε και Καζαντζίδη. Όταν ακούτε τον Καζαντζίδη, είναι απεσιοδοξία. Είναι Ανατολή. Καημή. Δεν μπορεί για μένα. Αλλά μπορούμε να αμφισβητήσουμε για αυτή την παράμετρο της ελληνικής ψυχής και ιστορίας. Δεν μπορεί. Η όλη συζήτηση ξεκίνησε από ένα θέμα ψυχιατρικό, κύριε. Και εμείς σχετικά το απαντήσαμε. Η Υπουργή Εξωτερικών να χρησιμοποιήσει και κάποιους άλλους. Κύριε, έχετε τον λόγο. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει
υπάρχει η άποψη ή η περίπτωση του πάντων να κάνουν οι Τούρκοι μια επίθεση στο Αιγαίο από το πουθενά. Πάση περιπτώσει, από το περιμένω. Και συγκεκριμένα στο σύνδεμα τη Μεγίστη. Λόγω τη γεωστρατηγική τη θέση. Μια κρίση στο Αιγαίο, μια επίθεση στην Αφού γίνει ίσως μια παραπλανητική επίθεση στη Λαδόξα ή σε άλλο νησί κοντά στα μυαστικά παράλια, να γίνει και ναυτικός αποκλεισμός του συμπλέγματος της Μεγίστης. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό? Όποιος θέλει και μπορεί να απαντήσει. Αν και δεν κατάλαβα πλήρως, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό που κατάλαβα, έτσι. Λοιπόν, να κάνει ευνηδιαστικά πώς δηλαδή. Δηλαδή εδώ πέρα θα πρέπει να μην λειτουργήσουν τα ραντάρ, θα πρέπει να μην λειτουργήσουν τα συστήματα αγκαίρου προειδοποίησης, δηλαδή εμείς θα είμαστε στον ύπνο. Δηλαδή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι στον ύπνο. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων κάτι θα λειτουργήσει. Και εκ των πραγμάτων, ακόμη και στρατιωτικά, ότι θα πρέπει να υπάρχει, υπάρχει ήδη ένα σύστημα το οποίο επιτηρήσει όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά δεν μπορεί από το πουθενά, δηλαδή δεν υπάρχει καμία έτσι δήλωση είτε του Ερντογάν, είτε του Τσαβούσογλου, είτε του δεν ξέρω τι, τίποτα, τίποτα. Από τελείων είναι μία, θα πέσουμε στην σατσουνάμι. Συγγνώμη, αλλά νομίζω δεν υπάρχει πέσα. Όχι, όχι, ναι, αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά... Ναι, αν ακούσατε για την Κύπρο αμέσως, αν ακούσατε για την Κύπρο, ο κύριος Πρέσβης είπε ότι υπήρχαν πάρα πολλές προειδοποιήσεις. Αυτό είπε ο κύριος Πρέσβης. Μπορείτε τώρα να πάμε και να μην λαμβάνουν τα σήματα. Μια απάντηση. Πρέπει να σα απαντήσω και εγώ παρότι έτσι και είμαστε φιδωλοί στις δηλώσεις. Εγώ είμαι υποστράτηγος Ρήβας, είμαι επιτελάχης στο Ανατολικό Στρατηγείο. Υπάρχει ένα σύστημα εγκαίρου προειδοποίησεως και ένα σύστημα πληροφοριών. Εθνικό και νατοϊκό. Και από άλλες πηγές. Από πάρα πολλές πηγές. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από πάρα πολλές πηγές που δεν μπορείτε να διαλυθείτε. Εντάξει. Κάπου υπήρχε ένας ανάπηρος ακάτης, ο οποίος αρνόταν μια ζωή σε μια γείτονα χώρα και νομίζαν ότι ήταν ένας ακάτης. Και δεν ήταν σακάτης, ο σακάτης. Έκανε φοβερή δουλειά. Λοιπόν, εάν φτάσουμε σε σημείο να ευνηδιαστούμε είναι να πάμε να πληγούμε σαν χώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για την Κύπρο υπήρχαν σαφέστατες ενδείξεις. Τώρα το τι έγινε ήταν άλλο. Δεν θα το διερμηνήσουμε. Θα το διερμηνήσουν οι κύριοι καθηγητές. Υπάρχει σύστημα εγκαίρου προειδοποίησεως για τα πάντα. Τα ραντάρ τα οποία υπάρχουν εδώ πέρα στο Χορτιάτι και αλλού πιάνουν μέχρι τα βάθη της Τουρκίας μέσα τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι το οποίο να μην περιέλθει σε γνώση μας. Τώρα, το τι θα γίνει αν υπάρξει αποκλεισμός, να σου απαντήσω, γιατί υπήρχε μία ένταση το καλοκαίρι και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχε περίπτωση, θα γινόταν πόλεμος. Επειδή κάτι σκεφτήκανε, κάτι ακούσατε, κάτι νούσες, κάτι αυτά, θα γινόταν πόλεμος. Το ξέρω και από το ΝΑΤΟ, ήμουν στην Ιταλία, στο Μιλάνο, από εκεί ήρθα. Το ξέρω και από εκεί, το ξέρω και από εδώ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπάρχουν άλλα ίμια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είμαστε. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Απλά και μόνο πρέπει η κοινωνία όλη να αλλάξει mindset. Γιατί διάβασα κάπου προχθές ότι στη γειτονική Τουρκία δημιουργούν 6.327 θέσεις για ανάπηρους για να τους δώσουν την δυνατότητα να υπηρετήσουν στο στρατό. Ανάπηροι. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Να υπηρετήσουν για να μην νιώθουν άσχημα ότι δεν υπηρέτησαν. Αυτό φιλοσοφίστε το. Όσοι πάνε 45 χρονών και δεν έχουν υπηρετήσει. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Είμαι ο Ταξιάρχος Καρατζίν, ανήκω και εγώ στο Ανατολικό Στρατηγείο. Θα ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι μας είπατε για τα ΜΟΕΑ, η πρόταση που υποβάλατε τελικά δεν έγινε αποδεκτή και στην ουσία εκθέσαμε τους Τούρκους για την πρόθεσή τους να ασπαστούν την ουσία των ΜΟΕΑ, αλλά προχωρώντας λίγο παραπέρα και βλέποντας όλη την εξέλιξη την παγκόσμια, αλλά κυρίως στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, μήπως θα ήταν κατάλληλη συγκυρία, έχοντας τη θετική συγκυρία
ως Ελλάδα έναντι της Τουρκίας να υποβάλουμε στα πλαίσια αυτά και με την διάλυση τώρα της Συρίας ή με τις ανακατατάξεις που έχουμε για το κουρδικό ή για τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην Ευρώπη την ίδια, να προτείνουμε ξανά την αναδιάρθρωση του ορίζου ώστε να εκτεθεί περαιτέρω η Τουρκία ή να κερδίσουμε εμείς ένα τακτικό πλεονέκτημα σε αυτό το τομέα. Βέβαια, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι το θέμα της ζώνης εξαίρεσης Τουρκίας, ναι, είχα την τιμή να το εγείρω εγώ αποκλειστικά. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα για ένα σημαντικό λόγο. Δεν μπορεί να το κάνεις out of the blue, έτσι επιβίως. Πρέπει να υπάρχει μια ευκαιρία, μια διεθνή συνάντηση, μια αναδοχή, μια συνάντηση στο ΟΑΣΕ. Έχουν όμως ανατραφεί τα πράγματα, γιατί όλα αυτά στηριζόταν στην συμφωνία CFE, Conventional Forces Europe, η οποία όμως δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια γιατί αποχωρήσανε οι Ρώσοι. Είναι ανενεργός η συμφωνία CFE. Οι Ρώσοι πήγανε, είπανε ότι στηριζότανε η CFE στους δύο συνασπισμούς. Τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον η Σοβιετική Ένωση, να το ξανασυζητήσουμε. Το οποίο βεβαίως απορρίφθηκε από τους δυτικούς. Κατά συνέπεια, πλέον έχει περιέλθει σχεδόν σε αγρισία ο μηχανισμός του CFE. Και ποτέ δεν λειτουργήσε, εκτός αν κάνω λάθος, η Open Skies. Λειτουργήσε. Για πολύ λίγο. Και λειτουργεί ακόμα. Μόνο η Open Skies. Το CFE όχι. Και βεβαίως και δεν δερβότανε οι Τούρκοι ποτέ την αυτοκτή των ούτε εμείς πήγαμε. Γιατί τη συμμετοχή της Κύπρου. Αλλά βασικά η CFE είναι το μεγάλο πρόβλημα και έχει ανατρέψει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την τελική της Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν μια ωραία, επικοδομητική και ενδιαφέρουσα βραδιά. Φεύγοντας, θα ήθελα να σκεφτείτε μονάχα ότι σαν σήμερα το 83 ανακηρύχθηκε το ψευτοκράτος το λεγόμενο Τεντάς. Λοιπόν, να είστε καλά.